μεριά της Μακεδονίδος γης, στα ριζά του βουνού των Μουσών, βρίσκονται οι Αιγές, η αρχαία πρωτεύουσα του βασιλείου των Μακεδόνων. Στον κάμπο, δίπλα στην πόλη, απλώνεται η αχανής νεκρόπολη, ο τόπος όπου θάβονταν οι βασιλιάδες. Ο θρυλικός πλούτος της βασιλικής νεκρόπολης και η δίψα του εύκολου κέρδους οδήγησε τους αρχαίους τυμβορύχους να αναζητήσουν την τύχη τους στα σκιερά υπόγεια των τάφων, αψηφώντας το φόβο και το μίασμα. Και είναι η ίδια η απληστία τους που κίνησε το μοχλό της τιμωρίας, αφού συχνά οι ανίεροι σύντροφοι, για να είναι λιγότεροι στη μοιρασιά του κέρδους, δολοφόνησαν ο ένας τον άλλον και άφησαν βιαιοθάνατους να στοιχιώνουν τα μνημεία που οι ίδιοι είχαν λίγο πριν παραβιάσει. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που είχαμε, το άμεσο πρόβλημα, ήταν πώς θα μπούμε σε αυτό το τάφο. Και εκεί πια ακολούθησα τους αρχαίους τυμβορύχους. Την ίδια δουλειά κάνανε και εκείνοι, την ίδια κάνουμε και εμείς για διαφορετικούς σκοπούς. Η δίψα της γνώσης οδηγεί τους αρχαιολόγους στον δρόμο των τυμβορύχων. Η σκαπάνη παραμερίζει το χώμα. Πράσματα αρχαία έρχονται στο φως. Γίνονται μνήμη. Οι ζωντανοί ρωτούν τους νεκρούς. Ο αρχαιολόγος γίνεται διάμεσο ανάμεσα σε αυτούς που έφυγαν και αυτούς που είναι τώρα. Στο θέατρο των Αιγών δολοφονήθηκε ο Φίλιππος. Ήταν μαζεμένοι στο θέατρο όλοι οι καλεσμένοι για τους γάμους της κόρης του, αντιπρόσωποι από όλες τις ελληνικές πόλεις, οι ευγενείς, οι Μακεδόνες, ξημερώματα, λέει ο Διόδωρος, πριν ανατείλει ο ήλιος. Και ύστερα από λίγο ο Φίλιππος έστειλε τα γάλματα των 12 θεών και ένα 13ο το δικό του. Μαζί με το, ήταν ο 13ος θεός. Οι αρχαίοι αυτό το αποκαλούσαν, το θεωρούσαν ύβρι, δηλαδή μια αλαζονία, προσβολή προς τους θεούς. Και πίστευαν ότι έρχεται η τιμωρία αμέσως. Και πράγματι ήρθε η τιμωρία μέσα σε λιγότερο από ώρα. Γιατί μετά που μπήκαν τα γάλματα, κατέβηκε ο Φίλιππος με τον Αλέξανδρο, το γιο του, τον Μέγα Αλέξανδρο, και τον γαμπρό του, τον Αλέξανδρο, τον βασιλιά της Υπήρου που θα δίνει την κόρη του. Είπε στους γονείς του να μην μπουν μαζί του, να φανεί ότι δεν είναι τύραννος. Και μπήκε από εκεί σε κάποιο σημείο εδώ στην ορχήστρα. Μόλις μπήκε τον δολοφόνησε ο Παυσανίας. Η ταφή του Φιλίππου είναι η πιο πλούσια και μεγαλοπρεπής νεκρική τελετή που γνώρισε η Ελλάδα των ιστορικών χρόνων. Τα ευρήματα δικαιώνουν τη μαρτυρία του Διοδόρου για τον Αλέξανδρο. Τη ταφή του γονέως, την ενδεχομένη επιμέλεια ποιησάμενος, κατέστησε τα κατά την αρχήν πολύ κάλλιον οι πάντες προσεδόκησαν. Οι γυναίκες έπλυναν το σώμα του μικρού βασιλιά, το άλυψαν με λάδι και μοίρα και ντυμένο με πλούσια ρούχα, το ξάπλωσαν σε χρυσελεφάντινη κλίνη. Ύστερα άρχισαν το μυρολόι. Ο γιος του, οι συγγενείς και οι φίλοι, οι Μακεδόνες εταίροι, μαζεύτηκαν γύρω του. Οι επίσημοι ξένοι, όλος ο λαός και ο στρατός, πέρασαν δίπλα από τον νεκρό βασιλιά να το χαιρετήσουν για πάντα. Στο βασίλειο της Μακεδονίας, τα χρόνια του Φιλίππου, η παλιά παράδοση, η ριζωμένη στον κόσμο των ηρώων του Ομήρου, που ορίζει ότι το σώμα του νεκρού βασιλιά και των εκλεκτών πρέπει, πριν κατατεθεί στον τάφο, να παραδοθεί στις φλόγες, είναι ακόμα ζωντανή. Στο περιβάλλον του Τιμενίδη ηγεμόνα, που έβαλε την εικόνα του δίπλα σε εκείνες των 12 θεών, η ιδέα του αφηρωισμού του εκλεκτού, αμέσως μετά το θάνατό του, βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Και το παλιό ταφικό έθιμο, θρεμένο από τη φιλοδοξία, τη δύναμη και τον πλούτο που γνωρίζει νέα έγκλη. Η φωτιά έχει τη δύναμη να μετουσιώνει. Το πυρ καταλύει το θνητό σώμα. Ο νεκρός εξαγνίζεται και μέσα από το ολοκαύτωμα γίνεται ο ίδιος πρόσφορος στον άρχοντα και στην κυρά του Άδη, πολίτης του Δήμου των Ονείρων. Νύχτωνε όταν ξεκίνησε η εκφορά. Η νεκρική πομπή κατηφόρησε από το παλάτι προς την Ακρόπολη. Εκεί, κοντά στον τάφο που χτιζόταν με βιασύνη, επάνω σε ένα πόδιο από πληθιά είχε στηθεί ένα επιβλητικό ξύλινο κτίριο.
Μέσα σε αυτό, ο βασιλιάς παραδόθηκε στις φλόγες. Μαζί του και πλούσιες προσφορές. Μια πανοπλία, φορεσιές, νεκρικά στεφάνια, έπιπλα, εινοχώες για τις ποντές, αμφορείς με μέλι και λάδι, μυροδοχεία και αγγεία με τροφές, φρούτα και καρπούς. Στην νεκρική πυρά του αφέντη τους θυσιάστηκαν σκυλιά. Οι σύντροφοί τους το κυνήγι. Και τέσσερα άλογα που η παρουσία τους φέρνει στη μνήμη τις νίκες του Μακεδόνα στην Ολυμπία. Όμως το πολυτιμότερο πρόσφορο ήταν μία γυναίκα. Μία από τις νεότερες βασιλικές συζύγους, μάλλον η Θράκησα πριγκίπισσα Μοίρα. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν στα λίγα χρόνια που έζησε στο παλάτι του πρόλαβε να νιώσει κάτι για τον ξένο άντρα. Ο γάμος της, αποτέλεσμα μιας εκστρατείας, καρπός πολιτικής σκοπιμότητας, έγινε για να επισφραγιστεί μια συμμαχία. Υπακούοντας τον ιερό νόμο της φυλής της, η νεαρή γυναίκα ακολούθησε με τη θέλησή της τον κύριό της στις φλόγες της νεκρικής πυράς. Στεφανωμένη με λουλούδια μυρτιάς, έγινε η μόνη άλοχος. Συντρόφισσα για πάντα της κλίνης του βασιλιά στον Άρη. Η θυσία της την έκανε για τους Έλληνες υπόδειγμα συζυγικής αφοσίωσης, πρότυπο αρετής, μια νέα άλκηστη. Γι' αυτό ο νέος βασιλιάς την τίμησε τόσο πολύ, δίνοντάς της το ταξίδι χωρίς γυρισμό, δώρα αμύθιτης αξίας. Την άλλη μέρα, όταν έπεσαν οι φλόγες, έσβησαν την πυρά, μάζεψαν με προσοχή τα λευκά κόκαλα, τα έπλαν με κρασί και τυλιγμένα σε πορφύρα τα απόθεσαν σε λάρνακα χρυσή. Επάνω τους ακούμπησαν το χρυσό στεφάνι που φορούσε ο νεκρός και είχε αρχίσει να λιώνει. Ο Αλέξανδρος έκρυψε τη χρυσή λάρνακα με τα λείψανα του πατέρα του στη μαρμάρινη σαρκοφάγο που περίμενε στο βάθος του θαλάμου του νεοχτισμένου τάφου. Ό,τι απόμεινε από το κορμί της Μίδας, βρήκε τη θέση του στον προθάλαμο. Ύστερα η μαρμάρινη πόρτα έκλεισε για πάντα. Ο τάφος σκεπάστηκε με χώμα. Ο νεκρός βασιλιάς και η θησαυρή του χάθηκαν από τα μάτια των ζωντανών. Πάνω από το μνήμα υψώθηκε μεγαλόπρεπος τύμβος. Να τον βλέπουν οι μελούμενες γενιές και να θυμούνται. Ο Φίλιππος λίγα χρόνια πριν είχε κυδέψει τη μητέρα του, τη Βασίλισσα Ευρυδίκη, με τιμές που ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο. Η ιδέα του μακεδονικού τάφου, της υπόγειας άφθαρτης κατοικίας του εξέχοντος νεκρού, που η εικόνα της θυμίζει παλάτι και ναό, γεννιέται. Ο τάφος, η μορφή του οποίου δίνει υπόσταση στην αντίληψη του Πλάτωνα για την ταφή των ταγών της ιδανικής πολιτείας, γίνεται μια λαμπρή υπόγεια αίθουσα, όπου όλα είναι κτισμένα για την αιωνιότητα.
μια ακόμα πολύτιμη προσφορά στο νεκρό θα σκεπαστεί όταν τελειώσουν οι τελετές της ταφής με χώμα και θα κρυφτεί για πάντα στη γη. Πάντα διψούν. Ένα ποτήρι, κάποτε και ένα κανάτι ή ένα σταμνί είναι τα πιο συνηθισμένα εφόδια για το ταξίδι. Μαζί με αυτά, απαραίτητο πρικιό του νεκρού, μικρά δοχεία γεμάτα μοίρα και αρωματικά λάδια. Οι άντρες έπαιρναν μαζί τους και τα όπλα τους, δόρατα και ακόντια, μαχαίρια και σπαθιά. Οι γυναίκες, νύφες του Άδη, τα ψημίθια και τα κοσμήματά τους. Οι παλιές αρχόντισες και οι βασίλισσες των Αιγών κατέβαιναν στον τάφο στολισμένες στο χρυσάφι και την πορφύρα από το κεφάλι ως τα πόδια. Στα παιδιά έδιναν παιχνίδια, ξύλινα αλογάκια, τροχούλια, κοκάλινα κότσια και πύλινες κούκλες. Οι αίριες και οι επιφανείς παίρνουν μαζί τους τα σύμβολα της θέσης και του αξιώματός τους. Στον τάφο μιας αρχόντισσας βρέθηκαν πύληνα κεφάλια, δαιμόνων και θεών, μάρτυρες σιωπηλοί μιας ενηγματικής τελετής. Σε λιβάδι μυστικό μάζευε λουλούδια η κόρη. Την άρπαξε ο Άδης. Η γη ξεράθηκε. Πάγωσαν από φόβο οι νεράιδες. Και εκείνη έγινε αφέντρα του θανάτου. Μη μάκλαθ τον άθαπτον ιών όπιθεν καταλείπειν. Για να περάσει η ψυχή, όπως και αν την καταλαβαίνει κανείς αυτή στην άλλη όχθη, και να βρει τη θέση της στον κόσμο των νεκρών, πρέπει το σώμα να χαθεί από τον κόσμο των ζωντανών. Αυτή είναι η θεμελιώδης πίστη που πάνω της στηρίζεται η τάξη του κόσμου. Η ταφή των νεκρών είναι ιερό καθήκον των ζωντανών και επιβάλλεται από τον θείο και τον ανθρώπινο νόμο. Την ώρα που το σώμα γίνεται βορρά της φωτιάς ή εγκαταλείπεται στην αγκαλιά της γης, η ψυχή αναχωρεί. Ταξίδι χωρίς γυρισμό. Γυρισμός οριστικός και αμετάκλητος. Μη μάκλευτο, άθαπτο, ιό, όπιθο καταλήπτο. Thank you.
των σκιών, τα πράγματα αλλάζουν νόημα. Το τέλος γίνεται αρχή. Ο έρωτας σμίγει με το θάνατο. Άδης και Διόνυσος είναι το ίδιο. Και Περσεφόνη το άλλο πρόσωπο της Αφροδίτης. Η κόρη επιστρέφει πάλι και πάλι στο φως. Η θεά στα μεγάλα μυστήρια έδωσε στους ανθρώπους δώρο ακριβό. Τη γνώση που νικάει το θάνατο. Στα δώματα του Άδη θα βρεις στα δεξιά σου το πηγάδι με το άσπρο κυπαρίσι. Μην το πλησιάσεις. Φύγε μακριά. Και τότε θα βρεις νεράκι δροσερό που κυλάει από την πηγή της μνημοσύνης. Επάνω του στέκουν φύλακες. Θα σε ρωτήσουν τι ζητάς. Μίλα τους την αλήθεια. Πες τους, είμαι παιδί της γης και του ουρανού μετάστρου. Το όνομά μου Αστέριος. Το στόμα μου ξεράθηκε από τη δίψα. Αφήστε με να πιω από την πηγή. Προσδοκώντας ή όχι την άλλη ζωή, οι άνθρωποι φεύγουν. Η τρυφερή παιδούλα, ο ωραίος έφηβος, ο πολεμιστής και η λεχόνα, οι βασιλιάδες και οι μανάδες των βασιλιάδων, χωρίς έλεος, χωρίς εξαίρεση, επιστρέφουν στην αγκαλιά της γης. Απομένει το ίχνος του ποδιού τους στην πέτρα, το άγγιγμα του χεριού τους, το σχήμα της απουσίας τους. Απομένει ο σπαραγμός και το πένθος των αγαπημένων, που έρχονται και ξανάρχονται να ταΐσουν το χώμα με κρασί, μύρο και δάκρυα. Δάκρυ συγκρουμένη με μνημένη σου διαλείπω. Μητρός της γλυκερής πλοίων, εγώ σε ποθώ. Απομένει το πέτρινο σήμα με το όνομα και την πολύτιμη ιδανική μορφή του χαμένου. Το σήμα που κάνει τον τάφο μνήμα. Σημάδι της μνήμης. Εκεί ζητάνε μνήμη. Μνήμη για να νικήσουν το θάνατο. Και εμείς χρωστάμε να θυμόμαστε αυτούς που έφυγαν. Πάτυνος, Μαϊμένος, Χρυσόπουλος, Ξενοκράτης, Ενώ, Θεόδωρος, Ηρακλής, Άδυνος, Θεάκιος, Λεαγόνας, Κλεωμένη, Χρυσόπουλος, Πλέα, Μελετή, Ανδρίκανος, Επικράτης, Αμάδος, Τέλος, Λυσάνη, Βακίδης, Λυσίας, Βερνίκα, Ηρακλήδης, Φιλονός, Κλεόνιμος, Πρόξενος, Ματινό, Ηρακλήδης, Φιλονός, Ηρακλήδης, Θεφθάνης, Άδυνος, Παράμυνος, Μενάνδρου, Ευθείας, Κατάνικος, Δεύκρινος, Νόμαδος, Μέναλος, Λυσανίας, Φίλιστος, Σοπλής, Καλίας, Δευκολία, Αγάθων, Φιλότας, Ρεβέτος, Ακρινό, Κίτας, Φιλονός, Πυραλίδης, Φιλονός, Χρυσόπολης, Θεφθάνης, Χρυσόπολης, Νικόστρατος, Λέανδρος, Πρινό, Αδύνο, Κατάνη, Μέναλος, Άκυλος, Άρπα, Αμία, Ξενοκράτης, Ρεβέως, Φιλότας, Ρεβέου, Νικόστρατος, Ματινό, Άκυλος, Αλέξανδρος, Κέτας, Ηρακλήδης, Κατάνικος, Μελιτία, Άδυμος, Κλεονίμου, Ευθείας, Κατάνικος, Αμάδικος, Λυσανίας, Λυσίας, Κεύας, Εύξενος, Λεαγόρας, Πρόξενος, Αντίγονος, Ηρακλήδης, Φίλονος, Θεόδωρος, Εύξενος, Αλέξανδρος, Θεφθάνης, Φάνης, Δημήτρης, Ευρυδίκης, Αλέξανδρος, Φιλίππου, Άρχιπος, Βινό, Ερινό, Μένανδρος, Φιλότας, Φίλιστος, Σοκλίας, Καλίας, Βερενό, Αλέξανδρος, Φιλότας, Ερεβαίου, Ακρινό, Κίτας, Χρυσόπολης, Μινό, Αλέξανδρος, Φιλίππου, Χρυσόπολης, Καλίας, Κλεόνιμος, Χρυσόπος, Νικόστρατος, Άρχιπλέανδρος, Φιλέλλος, Κατάνικος, Άκυλος, Άρπαλος, Ματινό, Νικόστρατος, Κλεόβρος, Ιωαννοκράτης, Άδρεδε, Εύξενος, Σόπολης, Παράμονος, Μενάνδρος, Άκυλος, Κλέαντος, Ξενοσόπολης, Πρινό, Αδύο, Πάρτια, Μένανδρος, Ακρίδης, Άλκυμος, Κλεόνιμος, Αλκιάτης.